Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην τελευταία του κατοικία στο Τατόι, ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος. Χιλιάδες άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Δεκάδες εκπρόσωποι βασιλικών οίκων στην κηδεία. Παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας για να αποφευχθεί το έμφραγμα στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Ανανεώθηκε για έναν χρόνο η θητεία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου. Στους ώμους των τριών γιών και των εγγονών του οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία κοντά στους τάφους των προγόνων του στο Τατόι ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος. Προηγήθηκε τρισάγιος στο ναό της Αναστάσεως, το οποίο χωροστάτησε όπως και στην εξόδιο ακολουθία στη Μητρόπολη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Στο ναό της Αναστάσεως μπήκαν τα μέλη της στενής οικογένειας του Κωνσταντίνου, η Άννα Μαρία, τα παιδιά, τα εγγόνια, οι αδελφές του Ειρήνη και Σοφία μαζί με τον σύζυγό της Χουάν Κάρλος, αλλά και τα τρία παιδιά της, τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο και τις κόρες της. Με την ταφή δίπλα στους τάφους των προγόνων του στο Τατόι γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτού του κεφαλαίου της ελληνικής ιστορίας. Παρόντες μερικές δεκάδες νοσταλγοί που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την ταφή μαζί με τους επίσημους προσκεκλημένους στην κηδεία. Για αυτούς μάλιστα, ενώ αρχικά είχε υποθεί ότι θα απαγορευόταν η είσοδος σε όσους δεν είχαν ειδική πρόσκληση, άνοιξαν τελικά οι πύλες στο Τατόι. Το Τρισάγιο εψάλλει στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, όπου οι γη του Παύλος και Νικόλαος έβαλαν πάνω στο φέρετρο την σημαία με τον θηρεό των Γλίξμπουργκ. Νωρίτερα η αυτοκινητοπομπή με την Σωρό πέρασε μπροστά από τη Βουλή. Η Σωρός μεταφέρθηκε από την Μητρόπολη στο Τατόι, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μέσω της Περιφερειακής Ημιτού, της Αττικής Οδού και της Εθνικής. Το φέρετρο μεταφέρθηκε από τους γιους του εκλειπώντος Παύλο, Νικόλαο και Φίλιππο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, με την συμμετοχή των 12 αρχιερέων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Εκφωνώντας τον επικίδιο, ο γιος του Παύλος αναφέρθηκε σε στιγμές της ζωής του, μεταξύ των οποίων η κατάκτηση του Ολυμπιακού Μεταλλίου το 1960, αλλά και τα γεγονότα της κατάλυσης της δημοκρατίας. Δόξασε στη χώρα με το χρυσό μετάλλιο ως Ολυμπιανίκης το 1960. Έφερε τιμή στη γαλανόνευκη σημαία μας και στην πατρίδα μας. Ο αγώνας ήταν μέχρι τέλους μια σκληρή μάχη του νου και του σώματος στη θάλασσα που έδωσες εσύ και το αείμνηστο πλήρωμα που μέχρι την τελική νίκη. Ήταν μια δύσκολη εποχή, πατέρα, όταν ανέβηκε στο θρόνο. Σκληρότατες συγκρούσεις, πάθη, αβυσαλέα και το αποτέλεσμα ήταν κάτι που δεν το θέλησε κανείς. Από την πρώτη στιγμή αντιστάθηκες με σθένος και αναζητήσεις τρόπο ανατροπής των πραξικοπηματιών. Η προσπάθεια σου απέτυχε, όμως δεν ήθελες μένοντας στην Ελλάδα να γίνεις η αιτία μιας νέας αιματοχυσίας. Πάντα πιστός στην παρακαταθήκη του πατέρα σου, δέχθηκες με σεβασμό την απόφαση του ελληνικού λαού. Η αγάπη σου για την νεολαία, για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό ήταν διαρκής. Η ίδρυση του Ελληνικού Κολεγίου Λονδίνου,
του Διεθνούς Σχολικού Οργανισμού Round Square Conference, καθώς και η συμμετοχή σου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ισιοπλοείας World Sailing και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ορίζουν το πλαίσιο του αγώνα σου για το σκοπό. Η αποφασιστική επιρροή στην εκλογή της Αθήνας για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 ήταν μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες σου. Η οικογένεια ήταν το παν για εσένα και τη μητέρα μας. Πάντα πιστεύατε πως είναι το θεμέλιο της κοινωνίας. Μαζί δημιουργήσατε μια μεγάλη οικογένεια που την ενώνει άρρηκτα η αγάπη, η έννοια του καθήκοντος προς την πατρίδα. Ο Επικίδιος αναγνώστηκε στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εμφανώς συγκινημένη η Άννα Μαρία κατά την έξοδο της Ορού από την Μητρόπολη άκουσε τους συγκεντρωμένους να ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Από τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης παρούσα ήταν η πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου, από την Ισπανία ο βασιλιάς Φελίπε με την σύζυγό του Λετίθια, η βασιλομήτωρ και η αδελφή του νεκρού Σοφία με τον Χουάν Κάρλος και οι κόρες τους πριγκίπισσες Έλενα και Κριστίνα. Από την Δονία παρούσα ήταν η βασίλισσα Μαργκρέτε, ο γιος της και διάδοχος Φρέντερικ. Έντονη ήταν η πολιτική παρουσία στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στη Μητρόπολη. Αρκετά νυν και πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στην εξόδιο ακολουθία, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο εκπροσώπησε άτυπο ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμένος και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην κηδεία έδωσαν επίσης το παρόν οι πολιτικοί που οι οικογένειές τους είχαν σχέση με την βασιλική οικογένεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία είχε βαφτίσει ο τέος βασιλιάς, καθώς ήταν συμμαθητής με τον πατέρα της. Η αναβαθμισμένη παρουσία της κυβέρνησης, που εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρό της Παναγιώτη Πικραμένο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και το ελευθέρα σε όσους γαλάζιους βουλευτές επιθυμούσαν να δώσουν ιδιωτικά το παρόν στο Μητροπολιτικό Ναό, αποκριστάλλωσε στον κατάλογο υπουργών και βουλευτών που παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία του τέως βασιλιά. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκπροσώπησε άτυπα ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Άτυπα, διότι την κυβέρνηση εκπροσώπησε μετά την εντολή αναβάθμισης ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμένος και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κάποιοι δε έδωσαν το παρόν και στο λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, με την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά να ξεχωρίζει. Υπό τις επιθυμίες εκατοντάδων πολιτών, ο πρώην Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, προσκύνησε τη Σωρό τέως βασιλιά, κίνηση άλλωστε την οποία είχε προαναγγείλει από την Κυριακή μέσω του περιβάλλοντός του. Μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό βρίσκονταν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος, Μίλτος Χρυσομάλης, Θανάσης Δαβάκης, Περικλής Μαντάς και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, καθώς και η ευρωβουλευτής και επικεφαλής Ευρωομάδας Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, την οποία είχε βαφτίσει ο τέως βασιλιάς, παρόν και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης. Η κηδεία του γίνεται κατά τον δέοντα τρόπο, όπως συμφωνήθηκε με την οικογένειά του, ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την οικογένειά του. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε άλλο θέμα σήμερα εκφεύγει του πνεύματος της ημέρας. Το ταρατατζούμ, το οποίο ανοίγει και ώρες-ώρες πολιτικά ζητήματα με πολιτικές δηλώσεις από πρώην αρχηγούς, από πρώην υποψήφιους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, από βουλευτές, από κορυφαίους υπουργούς. Διάφοροι παίρνουν τα αεροπλάνα και πηγαίνουν σε διάφορα μέρη του πλανήτη για να μπουν στο δίλημα αν θα μείνουν εδώ ή δεν θα πάνε. Θεωρώ ότι έχει ένα πολιτικό περιεχόμενο. Λάθος. Εγώ εκτιμώ και το κόμμα μου το εκτιμά αυτό. Τη συζήτηση που γίνεται πάνω στο νεκρό, που αποτελεί έναν τρόπο την ή ιστορική αναδρομή, που δεν είναι η ώρα, ναι, ή να βρούμε να τσακωνόμαστε. Το να πας να ανάψεις ένα κερί σε έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε αρχηγός του κράτους, υπήρξε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Ολυμπιονίκης, το θεώρησα ότι είναι κάτι το οποίο σεβόμενος, αν απλώς πολίτης, στην ιστορία αυτού του τόπου δεν παραγράφεται.
Στη Μητρόπολη παρευρέθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μογδάνος, οι πρώην βουλευτές Δημήτρης Καμένος, Νίκος Νικολόπουλος και Γιώργος Καλατζής, καθώς και ο Φαΐλος Κρανιδιώτης. Αρκετοί επιχειρηματίες αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι μεταξύ των επώνυμων που βρέθηκαν στη Μητρόπολη για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Οι προσκεκλημένοι της βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και αναχώρησαν οργανωμένα με βάν για τη Μητρόπολη για την εξόδια ακολουθία. Μεταξύ άλλων στο ξενοδοχείο βρέθηκαν νωρίς το πρωί η Σίλια Κρυθαριώτη, Νίκος Τσάκος, Αλέφθερος Λικουρέζος, Ισίδωρος Κούβελος, Παναγιώτης Προκοπίου, ο εφοπλιστής Νίκος Παπάς, ο Αλέξανδρος Παπαδόγκωνας, ο Σπύρος Καπράλος, Θανάσης Σταβάκης, η Ευγενία Μανολίδου, ο Αλκιβιάδης Στεφανής. Στη Μητρόπολη βρέθηκαν επίσης η Ελπίδα Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Λεμός. Από τα ξημερώματα, εκατοντάδες άνθρωποι έσπευσαν στη Μητρόπολη για να αποχαιρετήσουν τον τέος βασιλέα, μετατρέποντας σε προσκύνημα την ολιγόρη τοποθέτηση της ορού στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως. Κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει στην Αθήνα από διάφορα σημεία της Ελλάδος. Εκατοντάδες νοσταλγοί της βασιλείας και του έκτοτου τέος είχαν σχηματίσει ουρά έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών από τις 5 τα ξημερώματα για να περάσουν μπροστά από το φέρετρο. Κάποιοι κρατούσαν σημαίες με μία κορώνα, άλλοι φωτογραφίες του εκλειπώντος, ορισμένοι φωτογραφίες του Αγίου Γεωργίου. Για λόγους ιστορικής συνείδησης μπορούμε να περιμένουμε οποτεδήποτε. Η σωρός οδηγήθηκε στο παρεκκλήσι από το πρώτο νεκροταφείο πριν ξημερώσει και η νεκροφόρα συνοδευόταν από τρία περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Στη μνήμη και στην καρδιά μας η μνήμη του βασιλιά θα είναι για πάντα. Η ιστορία δεν διαγράφεται όσο και να θέλουν να τη διαγράψουν. Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία, καθώς στην οδό Μητροπόλεως περίμεναν υπομονετικά οι κυρίως ηλικιωμένοι που ήθελαν να περάσουν μπροστά από την σωρό. Ήρθαμε εδώ να συναντηθούμε με την ιστορία μας. Ήρθαμε στον Έλληνα, παιδιά. Είπε Έλληνας, γεννήθηκα και Έλληνας θα πεθάνω. Κάποιοι φρόντισαν να πετάξουν και τρικάκια στα οποία ήταν γραμμένη η λέξη αθάνατος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ευγενής, αξιοπρεπής, ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε για πάντα την Ελλάδα, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Οφείλουμε τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα. Θα τον θυμόμαστε για πάντα, αιωνία του η μνήμη. Ορισμένοι είχαν έλθει μάλιστα από διάφορες περιοχές της χώρας, ειδικά για την περίσταση. Έχω έρθει από την Τετάρτη, έχω έρθει από το Βόλο να τον τιμήσουμε, επειδή οι γονείς μας τον είχαν λατρεμένο. Η αστυνομία είχε λάβει μέτρα ασφαλείας στους γύρω δρόμους με απαγόρευση κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, αλλά και με περιορισμούς στις πτήσεις drones. Πρέπει να δίνουμε σεβασμό πάνω απ' όλα στους νεκρούς. Άρα να αποτίσετε φόρο τιμής, είπατε. Να αποτίσουμε φόρο τιμής, ήρεμα, όμορφα και ωραία. Η ουρά των συγκεντρωμένων ήταν τόση κάποια στιγμή που παρατάθηκε για μισή ώρα το λαϊκό προσκύνημα. Για την τήρηση της τάξης, η ελληνική αστυνομία είχε κινητοποιήσει 1500 στελέχη της, 2 ελικόπτερα και 5 drones. Καλωσορίζω στο σημείο αυτό τον καλό συνάδελφο τον Νίκο Ελευθερόγλου και τον ποινικολόγο τον κύριο Κώστα Ντάλτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Να πάρουμε το ρεπορτάζ, κύριε Ντάλτα, από τον συνάδελφο και να έρθω να μου σχολιάσετε ορισμένα πράγματα, γιατί έχω καταγράψει την ψύχρεμη παρέμβασή σας σε όλο αυτό το διάλογο, έτσι, τον αρκετά τοξικό που διεξάγεται εξ αφορμής του θανάτου του τελευταίου βασιλιά των Ελλήνων. Πέρασε ο Κωνσταντίνος Νίκο Ελευθερόγλου στην αιωνιότητα. Η ιστορία βέβαια έχει γραφτεί. Στην ιστορία είχε περάσει η βασιλεία από το 1974 οριστικά και αμετάκλητα, συνταγματικά κατοχυρωμένο με απόφαση του ελληνικού λαού. Πες μου, τι ακριβώς ήταν αυτό που έχει ενοχλήσει και έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έντονο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας της τάσης που τήρησε η κυβέρνηση? Εγώ θα έλεγα τέλος καλό, όλα καλά. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά υπήρχαν φόβοι και ανησυχίες ότι αυτή η μέρα θα μπορούσε να θυμίσει άλλες εποχές. Mm-hmm. Αν δεν θυμηθούμε τι είχε γίνει το 1981 στην κηδεία της Φρυδερίκης, θα καταλάβουμε και το κλίμα και η εποχή ήταν διαφορετική. Σε άλλες εποχές ακριβώς. Μνήμες πιο νοπές, νομίζω. Ότι αυτή τη στιγμή, αν είχε γίνει η κηδεία του Κωνσταντίνου σε όχι προεκλογική περίοδο, θα ήταν ακόμα πιο ήσυχα τα πράγματα και ακόμα πιο χαλαρές οι αντιδράσεις της κυβέρνησης, του κυβερνητικού στρατόπεδου. Τώρα μετρούμε αν αυτή η κηδεία άφησε πολιτικό αποτύπωμα ή αμοιχέ στην κυβέρνηση. Θα λέγω ότι παρά τις διαμαρτυρίες που υπήρχαν από πλευράς δεξιών ψηφοφόρων, οι οποίοι και τηλέφωνα έπαιρναν στην Πυραιώς και διαμαρτυρήθηκαν και ανάγκασαν, εισαγωγικά θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, την κυβέρνηση να αναβαθμίσει την εκπροσώπησή της στην κηδεία του Κωνσταντίνου, διότι υπήρχαν 14 βασιλικές οικογένειες. Τελικά από την παρουσία των προσώπων ήταν ελάχιστη, μετρημένη στα δάχτυλα αυτοί που πήγαν από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, και δεν πήγαν βέβαια γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να επιστρέψουμε
στο πολίτευμα της Βασιλευμένης Δημοκρατίας, πήγαν για να τιμήσουν έναν άνθρωπο που πραγματικά είχε διατελέσει έναν ρόλο ιστορικό στη χώρα. Υπήρξε πράγματι αρχηγός της Βασιλευμένης Δημοκρατίας και όχι του σημερινού πολιτεύματος, είναι απόλυτα σωστό αυτό, αλλά ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που θεώρησαν σωστό να πάνε να το τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα περίμεναν ότι θα υπήρχε τέτοια κοσμοσυρροή από το πρωί, από τις 6 το πρωί που εκτέθηκε η σωρός στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως. Κύριε, ξαναδούμε τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Ήταν συγκεντρωμένοι σύμφωνα τουλάχιστον με την αστυνομία γύρω στους 5.000 ανθρώπους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το μέγα πάθος υπήρχε, το μέγα πλήθος. Να θυμίσουμε ότι στο 74ο δημοψήφισμα 1,5 εκατομμύριο Έλληνες είχαν ψηφίσει υπέρ της Βασιλευμένης Δημοκρατίας. Σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι πέθαναν, κάποια από τα παιδιά τους ζουν και κάποιοι έχουν κάποιες μνήμες. Άρα λοιπόν δεν ήταν μεγάλος ο αριθμός, κυρίως γιατί ο τρόπος που επέλεξε και η οικογένεια, που έδειξε απόλυτη σοβαρότητα στη διαδικασία, σε όλη τη διαδικασία θα λέγω, από την ημέρα που πέθανε ο Κωνσταντίνος μέχρι σήμερα. Και έχω την εντύπωση από το ρεπορτάζ, από ό,τι έχω καταλάβει στο λίγο που το έψαξα Νίκο Ελευθερόγλου, ότι η οικογένεια δεν είχε απαιτήσεις, δεν έφερε σε δύσκολη θέση με απαιτήσεις στην κυβέρνηση. Δηλαδή υπήρξε ένα μίνιμουμ συνεννόησης. Εγώ νομίζω έγινε πρώτα απ' όλα παρασκηνιακά αρκετές συναντήσεις. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο αυτή που μάθαμε εμείς, είχαν γίνει 2-3 συναντήσεις, κυρίως με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος και το λειτουργικό και τις αποφάσεις. Δεν δημιούργησε πρόβλημα η οικογένεια. Η μόνη της απέτηση ήταν να ταφεί ο Κωνσταντίνος στο τατόι που έχουν ταφεί οι προγονείς του και οι γονείς του. Αυτή ήταν η μόνη, αν θα μπορούσαμε να πούμε, απέτηση της οικογένειας του τέος βασιλιά. Τώρα, κύριε Ντάλτα, προσπαθώ να προσεγγίσω αυτές τις μέρες, επειδή δική μου η γενιά δεν έχει μεγαλώσει με τέτοιου είδους δεδομένα. Συνηθίζω να λέω ότι όταν ο Κωνσταντίνος ορκίστηκε βασιλεύς, συνταγματικός μονάρχης, εγώ δεν είχα γεννηθεί και όταν έφυγε ήμουν παιδάκι, πολύ μικρό, κατά συνέπεια. Είναι κάτι έξω από τον δικό μου χωροχρόνο πολιτικά για να το προσεγγίσω και υποθέτω ότι ακόμα χειρότερα θα είναι για τις επόμενες γενιές, γιατί εγώ πια είμαι μεγάλη. Τι είναι αυτό που προκαλεί και δυναμητίζει τόσες πολλές συζητήσεις, εντάσεις και πάθη, αφού είναι λελειμμένο συνταγματικά και οριστικοποιημένο το πολίτευμα και κανείς δεν το επιβουλεύεται. Ίσως ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι λελειμμένο, το να υπάρχει από κάποιους κύκλους, ας πούμε, η συζήτηση να αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους, mm-hmm. Είναι κάπως ανιστόρικο. Οι νεότερες γενιές πράγματι δεν το καταλαβαίνουν. Τιμές αρχηγού κράτους σημαίνει στρατιωτικές πάντες, εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, κανονοπολισμοί από τον ημιτό κλπ. Το 1974 δεν υπάρχει και μια απόφαση που έλεγε δεν μας αρέσει το πρόσωπό του. Με την κατάλληλη του πρόσωπό του συμπαθέστατο. Ήταν εμφανίσιμος, ευχαριστίαστος άνθρωπος, όπως και όλη η οικογένεια. Υπήρξε μια απόφαση πολιτική που έλεγε ότι έχει βαριές ευθύνες ιστορικές και πολιτικές για αυτά που είχαν προηγηθεί. Αυτά που είχαν προηγηθεί ήταν η δικτατορία των συνταγματαρχών, η οποία έχει ως συνέπεια τη συνταγματική ανομαλία που άρχισε από το 1965, νεότατος βασιλιάς, 24-25 ετών, κυρίαρχη προσωπικότητα, όπως αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ιστορικά, είναι η Φρυδερίκη, η μητέρα του, και ένα περιβάλλον που ήταν ο Ταγματάκης Αρναούτης, ο βασιλικός γραμματέας Παϊδάς και άλλοι. Κοίταξε, ο κόσμος διαβάζει τα χοντρά γράμματα. Τα χοντρά γράμματα εδώ και πολλά χρόνια ήταν, ας πούμε, lifestyle. Γιατί όλες αυτές οι οικογένειες είναι στην ουσία μία οικογένεια. Είναι όλοι συγγενείς μεταξύ τους. Ναι, πραγματικά. Είναι όλοι συγγενείς μεταξύ τους. Δεν ήρθαν σήμερα αυτές οι 11 βασιλικές οικογένειες. Δεν ήρθαν να αποκτήσουν φόρο τιμής στο βασιλιά της Ελλάδος, αλλά στο θείο, τον αδελφό, τον πατέρα, τον... Ναι, αλλά ξέρετε και κατά την εραλδική, ο τίτλος του βασιλέως δεν χάνεται μετά την απώλεια του θρόνου, έτσι. Αλλά έχω ακούσει και το εξής επιχείρημα και θέλω να σας τα μεταφέρω για να μας τα προσεγγίσετε και νομικά. Ο Κωνσταντίνος έφυγε από το θρόνο διότι έπαυσε η βασιλεία. Επαύθηκε η βασιλεία στην Ελλάδα με το δημοψήφισμα το 1974, ναι, οριστικά και αμετάκλητα. Διατέλεσε όμως συνταγματικός μονάρχης. Ήτανε νόμιμος συνταγματικός μονάρχης. Κανείς δεν είπε ότι ήταν παράνομος συνταγματικός μονάρχης. Θα ήθελα να θυμίσω κάτι που πολλοί το ξεχνάνε, γιατί δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Υπήρξε και δημοψήφισμα κατά την περίοδο της δικτατορίας. Mm-hmm. Η δικτατορία κάνει ένα δημοψήφισμα, το οποίο είχε ένα αποτέλεσμα της τάξης το 90%, χωρίς καμιά συζήτηση, ενώ από τώρα δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά υπήρχε, γι' αυτό και υπήρχε και αντιβασιλιάς, ήταν ο Ζωητάκης,
αντιβασιλιάς μέχρι τότε, γιατί τυπικά η βασιλεία παρέμεινε ως πολίτευμα και καταργήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού καθεστώτος της δικτατορίας με δημοψήφισμα που έγινε εκεί. Αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μη αναγνωρίζοντας το προηγούμενο δημοψήφισμα και πολύ σωστά με αυτή την ωριμότητα που συμπεριφέρθηκε με τα πολιτευτικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, προκήρυξε δημοψήφισμα λίγο μετά τις εκλογές του 1974 που είχε πάρει 52%. Σωστό. 69%. 69,99. Η Νέα Δημοκρατία. Όχι, η Νέα Δημοκρατία, λέει, στις εκλογές του 1974. Δεν ήταν ακριβώς Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, κατά σύντος είχαν γίνει και ανήμερα του Πολιτευτικού 17 Νοέμβρη. Προκύψε άμεσα το δημοψήφισμα, 8 Δεκέμβρη, σωστά το λέτε, 69,9. Δύο νομοί μόνο από όλη την χώρα είχαν δώσει προβάδισμα στη βασιλεία και ήταν η Λακωνία και η Ροδόπη. Και η Αργολίδα περίπου μισό-μισό. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Μετά την επικράτηση της συντηρητικής παράταξης, παρόλα αυτά έδωσε 70% και, στην Προεδρική Δημοκρατία και αν γινόταν το 81-82, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό θα ήταν 90-10. Γιατί συνέβη αυτό? Η κατεξοχήν αντιβασιλική πλευρά ήταν η καραμαλική πλευρά. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο Καραμαλής έφυγε συγκρουόμενος με τη Φρυδερίκη. Σωστό. Πάπτο. Η πρώτη σύγκρουση σημαντική δεν ήταν με τον Γεώργιο Παπανδρέου, το γέρο της Δημοκρατίας του Λαϊμού, αλλά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Γιατί είχε έβλεπε το περίφημο ερώτημα, ποιος και περνάει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο, υπήρχε η δολοφονία Λαμπράκη, υπήρχε η απέτησή του να έχει γνώμη για τα βασιλικά ταξίδια, τότε θα πήγαινε στο Λονδίνο, έγιναν κάποια επεισόδια στο Λονδίνο, εν πάση περιπτώσει υπήρχε σημαντική διαφωνία με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Επομένως, η καραμανική πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η πιο κλασική θα λέγαμε, είναι εκείνη η οποία ήταν και πιο αντιβασιλική. Επίσης, να θυμίσουμε ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, στο αρχείο Καραμανλή αλλά και στα αρχεία του Φορεμνόφης, υπάρχουν αναφορές ότι δεν έγινε ακριβώς αποδεκτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το 1974. Υπάρχουν αναφορές, επαναλαμβάνω, στο αρχείο Καραμαλή, όχι στο ίστανε του Ανδρέα. Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά. Σχεδιάζονταν από ούτε λόγο, ούτε έργο. Τα χρόνια που εγώ παρακολουθώ την πολιτική και ασκώ δημοσιογραφία, δεν θυμάμαι να έχει παρέμβει πολιτικά ο Κωνσταντίνος και να έχει αμφισβητήσει το πολίτευμα. Πολύ σωστά το λέτε. Ο ίδιος δεν το αμφισβήτησε με δηλώσεις. Υπήρχαν αυτοί οι κύκλοι των νοσταλγών, συμπαθητών, υπασπιστών, αξιωματικών, φίλων, φιλοβασιλικών, οι οποίοι έκαναν διάφορες κινήσεις που δημιουργούσαν ένα θέμα στο εσωτερικό της χώρας. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος όχι, δεν το έκανε. Το έκαναν όμως άνθρωποι οι οποίοι προσέκυνταν σε αυτό. Μετά το 1981 και την πολιτική μεταβολή, Πασόκ με 48%, η καραμαλική πλευρά ακρεφνώς αντιβασιλική, πώς να το πούμε, έβγαλε τα συμπεράσματα, τα οριστικά. Και πράγματι, μην ξεχνάμε ότι ήταν νεόκατος τότε. Δηλαδή το 1950 ήταν ήδη ακόμα πιο να ρωτήσω κάτι, Λίνα, το κύριο Ντάλτα, επειδή ξέρει το νομικό κομμάτι. Εδώ στη χώρα μας, τουλάχιστον από ό,τι θυμόμαστε, άνθρωποι που είχαν παίξει δύσκολες περιόδους, όχι και τόσο καλό ρόλο, ετάφησαν στη χώρα μας. Ετάφησαν στη χώρα μας με τη μέση αρχή του κράτους. Για παράδειγμα. Σε τι θα κινδύνευε το πολίτευμα, αν γίνονταν κάτι τέτοιο με τον Κωνσταντίνο? Δεν θα κινδύνευε σε τίποτα το πολίτευμα, αλλά και η πολιτεία όταν παίρνει ορισμένες αποφάσεις, αυτές έχουν κάποιο συμβολισμό. Ο Χαϊλός Πλωράκης πράγματι είχε μετάσχει στον Εφήλιο με ό,τι σημαίνει η δράση εκείνη. Mm-hmm. Όμως στη μεταπολίτευση ήταν παράδειγμα εθνικής συσπήρωσης παρά την ορθόδοξη κομμουνιστική. Ας το πούμε έτσι, το ίδιο ήταν την τρόπο και ο Κωνσταντίνος. Αναρωτιέμαι, συνεχίζοντας το ερώτημα του συναδέρφου, αυτό το χωνευτήρι της ιστορίας που έφερε τη συμφιλίωση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ενδεχομένως όπως απαιτούν πολύ πιο μεγαλόψυχα απέναντι στον Κωνσταντίνο? Θα σας πω. Αυτό το χωνευτήρι λειτουργήσε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το 1981 ήμουν προεδρής της νομικής, ήταν η κυβέρνηση Ράβη. Ναι. Τότε, μόλις είχα μπει στην νομική, ήταν η κυβέρνηση Ράλη. Δεν ήταν η κυβέρνηση του Καθό. Ήταν, νομίζω, αρχές 81, τέλειο. Αρχές 81, ναι. Ήταν λίγο πριν 81, την έλευση του Πασόκ στην εξουσία. Έτσι, άρα ήταν η κυβέρνηση Ράλη. Τέτοια απόφαση της νομικής σχολής, θυμάμαι και τους καθηγητές, δεν μας είχε κάνει εντύπωση, που έλεγαν ότι είναι παράνομη η έλευση της βασιλικής οικογένειας. Από νομική πλευρά το έλεγαν αυτό. Mm-hmm. Τότε η κυβέρνηση Ράλη, που είχε τεχνικές σχέσεις, είχε δηλώσει τη βασιλεία, είχε δώσει την άδεια, δεν έγινε και κανένας μεγάλος σαματάς. Επαναλαμβάνω, τα επόμενα χρόνια είχε συμπληκτεί βασιλοκουντική παράταξη.
Η Εθνική ενιαία. Παράταξη δεν ήταν. Η τότε. Εθνική Παράταξη ναι. ήταν και αργότερα η ΕΠΕΝ. Mm-hmm. Επομένως, ναι, μεν πράγματι ο Κωνσταντίνος, γενικότερα η οικογένεια, μην ξεχνάμε ότι είχε και συγγενικές σχέσεις με κράτη και που υπήρχαν βασιλιάδες, οι οποίοι ήταν παράδειγμα μοναρχίας, όπως είναι η Νορβηγία, η Σουηδία, mm-hmm. η Ολλανδία, το Βέλγιο. Και επομένως, πώς να το πούμε, να το πω χοντρά με εισαγωγικά, δεν τον έπαιρνε και τέτοιες κινήσεις πλέον τη δεκαετία του 80. Εγώ λέω ότι μετά το 2000 που τελείωσε και η υπόθεση πάνω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπήρξε μια απάβληση. Κυρίως από το 2000 και μετά, να έχετε δίκιο. Είχε συνεργαστεί και με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την ανάληψη των Ολυμπιακών Αργών. Σιγά σιγά υπήρξε και μια εικόνα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος αγαθός γενικότερα, ας πούμε, έτσι, αυτό που λέμε, το βλέπετε και στις ομιλίες του live. Ναι. Ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, ευχάριστος άνθρωπος. Δεν θεωρήθηκε Σπριμπριγιάν πολιτικός. Δεν θεωρήθηκε ότι ήταν, ας πούμε, έτσι, πώς να το πω, κάποιος πολύ έντονος άνθρωπος, ο οποίος θα κινήσει μαριονέτες. Δεν ήταν οτιδήποτε ο χαρακτήρα του. Και εδώ και 20 χρόνια ζούσε στο Πολωνάκι. Εγώ τον είχα πετύχει και στον δρόμο, αυτό απέναντι πεζοδρόμιο. Τον είχα πετύχει. Και ρωτούσε τον κόσμο. Δίνατε μια πολύ σωστή απάντηση σε όλους εκείνους που ισχυρίζονται ότι δεν ήταν Έλληνες. Δεν τον είχε δει τόσο κόσμο. Επίσης, επειδή εγώ στην περιοχή της Πετσόνης και του Ποχελίου ήταν χρόνια ο χώρος των παιδικών μου διακοπών, ξέραμε και το ήξεραν και οι κυβερνήσεις ότι ερχόταν με θαλαμιγούς και ο ίδιος και η οικογένειά του στα ανοιχτά. Και έκανε διακοπές. Σε διάφορους εφοπλιστές, σπίτια κλπ. Αυτό είχε κυκλοφορήσει. Και οι κυβερνήσεις, εδώ που τα λέμε, ψιλοέκαναν και τα στραβά μάτια σε αυτό. Όλο αυτό δημιούργησε μια όσμωση. Αλλά δεν μπορούν να παραγραφούν ιστορικές ευθύνες. Και δεν είναι μόνο του Κωνσταντίνου. Είναι και συνολικά τη Δημοκρατία Μοναρχία, γιατί έχουμε τον δικασμό του 15. Η Ελλάδα μπήκε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δωρεάν, θα μπορούσε να μπει και μας είχε υποσχεθεί τότε ο Τσόρτσιλ στην Κύπρο. Φανταστείτε να κάνουμε τέτοια ιστορικές ευθύνες, αν κάτσουμε και αναλύσουμε τις μιας και τις άλλες πλευράς, κύριε Ντάλτα, θα έπρεπε να κηρυχτούν εκτός νόμου οι μισοί πολιτικοί, έτσι πώς πάμε. Θα έλεγα το εξής που λέει ο καθηγητής. Ήταν Έλληνας, κύριε Ντάλτα, ή δεν ήταν Έλληνας τελικά ο Κωνσταντίνος. Κάτι γνώμη σου. Μια που τον είχατε γνωρίσει, τον είχατε συναντήσει. Εγώ πιστεύω ότι και αισθανόταν Έλληνας και αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Ειλικρινά το πιστεύω το πράγμα και φαίνεται και από την επιλογή της οικογένειας να γίνει ταφή εδώ και από το γεγονός ότι έχουν εγκατασταθεί εδώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βαριές ιστορικές πολιτικές ευθύνες. Καλά, αυτές ούτως ή άλλως έχουν κριθεί, τις έχει αναγνωρίσει. Η οποία αναγνωρεί, είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, αναγνωρίζονται ως τέτοιοι, μιλάνε πολύ καλά ελληνικά. Κύριε Ντάλτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αναδρομή και κυρίως όχι απλώς ως προς το ιστορικό της περιεχόμενο, αλλά κυρίως ως προς την νομική προσέγγιση που δίνει απαντήσεις έτσι πολύ ψύχραμα σε πάρα πολλά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Στόχο τη μείωση του εμφράγματος που δημιουργείται στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής έχουν οι δύο παρεμβάσεις, στις οποίες προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Η υπουργική απόφαση αναμένεται άμεσα, καθώς λόγω της έξαρσης των ιωγενών λοιμώξεων, εκατοντάδες ασθενείς προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρία κατά τις εφημερίες με τα ράντζα να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Παράλληλα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά και στη λειτουργία του My Health. Είναι ακατανόητο και επώδυνο να παρακολουθεί κανείς ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου και να αντικρίζει ένα νέο να καταραίει άψυχο στον αγωνιστικό χώρο. 20χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθήσεις του την ώρα του αγώνα σε γήπεδο στην περιοχή της Καρδίτσας. Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καρδίτσας. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ως αιτία θανάτου ισχαιμία του μυοκαρδίου. Συγκλονίζει η τραγωδία στην Καρδίτσα με έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή να χάνει τη ζωή του από ανακαπού καρδιάς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Καραϊσκάκης Μαυρωματίου Δόξα Μπέλου. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο γύρω στα 15ο λεπτό και αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Μουζακίου από το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Ξαφνικά έπεσε κάτω. Τρέξαν όλοι πάνω, του κάναν κάρπα, του κάναν αναπνοές. Ήρθε το ασθενοφόρο στο 15 λεπτό περίπου. Απίστευτο πράγμα αυτό. Πραγματικά ένα παλικάρι 2 μέτρα, δηλαδή τόσο γερό παιδί με φυσικό κάλος και ταλέντο. Και με ό,τι εξετάσεις έχουμε κάνει όλοι
ποδοσφαιριστές περάσαν από καρδιολογικό έλεγχο όλοι. Δυστυχώς όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο πένθος η καρδίτσα και το τοπικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσε στο έδαφος ξαφνικά ένα τέταρτο μετά από την έναρξη του αγώνα. Το ασθενοφόρο ήρθε σε 5 λεπτά, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έκαναν τα πάντα, αλλά δυστυχώς το παιδί δεν τα κατάφερε. Όλοι οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος, ο πρόεδρος της ομάδας μαζί με φοιτητή ιατρικής έσπευσαν κοντά του και του έκαναν κάρπα. Ο νεαρός ανέκτησε για λίγο τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μουζακίου. Σημειώνεται πως στο γήπεδο δεν υπήρχε ασθενοφόρο ούτε γιατρός. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ομάδας δήλωσε πως δεν συνηθίζεται σε τέτοιους αγώνες να υπάρχει ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε ούτε επαφή με παίχτη, ούτε τίποτα, τίποτα μικρό. Έπεσε μέσα στο γήπεδο. Στην τέλεση των αγώνων, εκτός από το γιατρό, δηλαδή, είναι απαραίτητη και ο εξοπλισμός ενός απεινιδωτή. Πάντα είναι, φυσικά και. Αχρίαστος θα είναι. Μια φορά θα χρειαστεί. Καλό θα είναι να υπάρχει. Η συχνότητα τώρα των ευθύνιδιων θανάτων αθλητών το τελευταίο διάστημα προκαλεί ανησυχία για τις συνθήκες άθλησής τους, τη διεξαγωγή των απαραίτητων εξετάσεων, αλλά και την έλλειψη μέσων αντιμετώπισης επειγών των περιστατικών στους αθλητικούς χώρους. Ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο η θητεία του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Μετά τη συνεδρίαση, ο κύριος Φλόρος ανέφερε πως θα συνεχίσει απερίσπαστο στην εκτέλεση των καθηκόντων του επωφελία της πατρίδος, ενώ ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Όπως έγινε γνωστό, το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την προαγωγή του αρχιστρατήγου Αγγέλου Χουδελούδη, ο οποίος αναλαμβάνει αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, και του Αντιναβάρχου Ιωάννη Δρυμούση, ο οποίος αναλαμβάνει αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Την απόλυτη εμπιστοσύνη στον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Η κυβέρνηση περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και η εμπιστοσύνη αυτή δεν κλονίζεται με κανένα τρόπο και πάντως όχι από υλικό εντός εισαγωγικών ρηπαρών δικτύων που διοχετεύουν ορισμένοι συστηματικά και προνομιακά σε συγκεκριμένους κύκλους. Αυτό είναι για μας σαφές. Ο κύριος Τσίπρας εμπιστεύεται τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Ναι, όχι και γιατί? Προς επίσπευση, με συγχωρείτε, των τουρκικών εκλογών προσανατολίζεται το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν, ο οποίος βλέπει πως στις δημοσκοπήσεις έρχεται δεύτερος με όποιον και αν επιλέξει αντιπολίτευση ως κοινό υποψήφιο. Με το βλέμμα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, ο Τούρκος πρόεδρος συντηρεί κλίμα έντασης με την Ελλάδα, προσδοκά ένα δώρο από την Αμερική και εκβιάζει το ΝΑΤΟ. Με πολεμικές ιαχές από την τουρκική πλευρά αναμένεται ένα αντίπαλο γεγονός που τον κάνει πιο νευρικό και απρόβλεπτο. Παράλληλα, ο Ερντογάν στρέφει το βλέμμα στις εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ελπίζοντας ότι θα εξασφαλίσει το πράσινο φως από τον Μπάιντεν για την πώληση σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών. Κάτι που παρά τις προθέσεις του Λευκού Οίκου είναι πιθανό να προσκρούσει στο Κογκρέσο. Και αυτό θα ήταν κακή είδηση για τον Ερντογάν, όταν μάλιστα ακόμα και στρατιωτικοί αναλυτές στην Τουρκία αναφέρονται σε αλλαγή ισορροπιών στο Αιγαίο. Παράλληλα, η Τουρκία συντηρεί το κλίμα με ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα αφήνει ανθρώπους να πεθαίνουν στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά πήρε τη σκυτάλη ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του Ερντογάν, που υποστήριξε ότι η Ελλάδα μετατρέπει την θάλασσα σε τάφο για τους ανθρώπους που θέλουν να σωθούν. Ένα άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει η Τουρκία είναι με τη Σουηδία και με τη Φιλανδία, που είναι έτοιμες να μπουν στο ΝΑΤΟ, αλλά έχουν πέσει σε τουρκικό μπλόκο. Με τον Ερντογάν να δίνει τελεσίγραφο σήμερα ότι αν δεν εκδώσουν 130 άτομα, τα οποία η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκράτες, δεν πρόκειται να εγκριθούν τα αιτήματά τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Καλωσορίζω τον κύριο Κώστα Ιατρίδη, αντιπτέραρχο Αναποστρατεία. Καλησπέρα, πτέραρχε, και ευχαριστώ που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, κυρία Κλήτου, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, με όλα αυτά που κάνει ο Ερντογκάν, παρά τα αυτά, η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να του χρυσώσει το χάπι με την αναβάθμιση των F-16 που ζητά, και ως έτσι παρηγοριά προς τη δική μας πλευρά λέει εσείς θα πάρετε τα F-35. Πώς το κρίνετε τώρα αυτό? Είναι μια αλλαγή της τάσης ή είναι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να μην κατρακυλήσει η Τουρκία και φύγει από την Ατλαντική Συμμαχία? Κυρία Κλήτου, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Αυτή η συζήτηση που άνοιξε πάλι με τα F-16 είναι μια λάθος συζήτηση και δεν νομίζω ότι οφειλεί την πατρίδα μας. Mm-hmm. Διότι ξέρετε,
τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων είναι τελείως διαφορετικά από τα συμφέροντα των συμμάχων ή των φίλων. Και μην ξεχνάτε ότι και εκεί στην Αμερική υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν και πιέσεις από πλευράς εταιριών. Άλλωστε το θέμα των F-16 δεν είναι θέμα που αφορά Ελλάδα-Αμερική, είναι θέμα που αφορά Αμερική-Τουρκία σε σχέση με την Ρωσία και στο πλαίσιο του νόμου ΚΑΤΣΑ. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι η Ελλάδα από όλη αυτή την καθυστέρηση με τα F-16 είχε κερδισμένη. Κέρδισε πολύτιμο χρόνο. Άρχισε να εξοπλίζεται. Ήδη παραλαμβάνει αεροσκάφη Ραφάλ. Έχουμε 10. Ήδη παραλαμβάνει Viper. Θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα άλλα συστήματα. Και ακόμη η Τουρκία, αν δοθεί η έγκριση, αυτό μένει να το δούμε, διότι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Το εμπόδιο το μεγάλο είναι Μενέντες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Αλλά θα τα πάρει η Τουρκία, αν και αν εγκριθεί, μετά από 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα θα έχει ήδη εξοπλιστεί και θα παραλαμβάνει τα F-35. Οπότε καταλαβαίνετε το πλέον. Πλεονέκτημα θα είναι στην Ελλάδα, ποιοτική αναβάθμιση της Ελλάδος και η Ελλάδα μαζί με τα Ραφάλ και όλα τα συστήματα, της Μπελαρά, τα F-16, τα άλλα συστήματα που θα πάρει, τα αντιτρόνο συστήματα και τα F-35, θα αποκτήσει και αεροπορική κυριαρχία. Οι ισορροπίες ανατρέπονται υπέρ της Ελλάδος και αυτό ανησυχεί και ενοχλεί την Τουρκία και το λέει συχνά πυκνά. Μένει να το δούμε. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να εξάρουμε την σκληρή μάχη που έδωσε και θα δώσει η ομογένειά μας για την μη πώληση των F-16. Γιατί ο Μενέντες λέει ότι και πάλι θα ασκήσει βέτο, προειδοποιεί και γι' αυτό. Έχει έτσι το δικαίωμα, υπάρχει μια διαδικασία. Βέβαια μέχρι τώρα θα πρέπει να ξέρουμε ότι ποτέ στην ιστορία της Αμερικής πώληση μαχητικών αεροσκαφών ή αν θέλετε αμυντικού υλικού δεν έχει απαγορευτεί αν θέλετε ή εμποδιστεί μάλιστα να πούμε την κατάλληλη λέξη από το Κογκρέσο. Θα γίνει μια διαπραγμάτευση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε τι όρικοι προϋποθέσεις υπάρχουν ή πιθανώς θα υπάρχει και μια μυστική ρήτρα. Να μην δημιουργήσει η Τουρκία οποιοδήποτε ένταση, οποιοδήποτε επεισόδιο με την Ελλάδα. Όλα αυτά μένει να το δούμε. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τα πάρει η Τουρκία. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει το θέμα είναι δικό μας. Εμείς θα κοιτάξουμε τα του οίκου μας, πώς θα διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και πώς θα τα υποστηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, στις διεθνείς περιφορές που κάνει, ενημερώνοντας για την προκλητική τακτική της Τουρκίας, λέει ότι τα τελευταία 3 χρόνια αυτό στο οποίο έχει επικεντρωθεί ο Ερντογάν είναι να επιτίθεται στην Ελλάδα. Με διαφορετικούς τρόπους, παραβιάζοντας και το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες έτσι, της γειτονίας και γενικά δυναμητίζοντας ενδεχομένως την προοπτική ειρήνη στην περιοχή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Τούρκος πρόεδρος μάλλον θα πάει σε εκλογές το Μάιο και πριν από λίγο για να δώσουμε και την είδηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διαγραμματιακού της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν ή Απρίλιο ή Μάιο. Με αυτό το δεδομένο και αυτά όλα όσα συζητάμε, πιστεύετε ότι απομακρύνεται η πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία ή ο Ερντογκάν περμάρε περτέρα θα θελήσει να προκαλέσει μια ένταση για να ενισχύσει τα εκλογικά του αποτελέσματα? Θέσατε πολλά θέματα. Το πρώτο είναι οι εκλογές. Από ό,τι βλέπουμε ή μάλλον από ό,τι είδαμε από τη δήλωση σε μια ομιλία του Ερντογκάν στην Τουρκία, υπενήχθηκε εκλογές στις 14 Μαΐου και είπε ότι ας βαδίσουμε στο δρόμο που άνοιξε ο Μεντερές στις 14 Μαΐου του 1950, όταν τότε κέρδισε τις πρώτες εκλογές για πρώτη φορά. Αλλά βέβαια δεν μας είπε ποιο ήταν το τέλος του Μεντερές και αν θα είναι και το ίδιο τέλος του κ. Ερντογκάν. Εν αυτή περιπτώσει θεωρώ ότι η Τουρκία κάπου εκεί θα κάνει τις εκλογές. Ο κ. Πρωθυπουργός είπε ή τέλος Απριλίου ή Μάιο. Επομένως υπάρχει μια περίπτωση να συμπέσουν. Θεωρώ ότι το διάστημα μεταξύ των δύο εκλογών, ναι, είναι ένα διάστημα το οποίο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μας ανησυχεί. Έχουμε ένα ιστορικό παρελθόν, μια ιστορική εμπειρία και θα πρέπει εκεί να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Από την άλλη θεωρώ ότι ο Ερντογκάν δεν θα τολμήσει να κάνει κάποιο επεισόδιο, κυρία Κλήτου. Γιατί είναι αρκετά συστημικός.
Από την άλλη, ξέρει ο κύριος Ερντογάν ότι αν επιχειρήσει οτιδήποτε, η απάντηση της Ελλάδος δεν θα είναι σημειακή, θα είναι γενική. Mm-hmm. Γενικό χτύπημα για μια γενική σύραξη. Άρα ο Ερντογάν δεν θέλει μια γενική σύραξη, δεν το συμφέρει, δεν έχει να κερδίσει τίποτα, αντίθετα έχει να χάσει. Και επιπλέον, αν κάνει κάτι τέτοιο, σε διπλωματικό επίπεδο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, θα υποστεί κυρώσεις, θα απομονωθεί ακόμη περισσότερο με ό,τι αυτό συμβαίνει. Αυτό το οποίο με ανησυχεί, κυρία Κλήτου, εμένα, δεν είναι αυτή η ρητορική του Ερντογάν ή ούτε οι απειλές με τυφώνες και καταιγίδες. Εμένα με ανησυχεί η επόμενη μέρα στην Τουρκία χωρίς τον Ερντογάν. Μάλιστα. Και το λέω αυτό διότι αν χάσει ο Ερντογάν, πιθανώς να μην δώσει, να μην γίνει μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας σε αυτό που θα κερδίσει. Άρα λοιπόν να υπάρξει εκεί μια αστάθεια, να υπάρξει ακόμη και ένας εμφύλιος και εκεί σε αυτόν τον εμφύλιο ένα μεγάλο κύμα Τούρκων πολιτών να μετακινηθεί προς την Ελλάδα με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό εμένα με ανησυχεί και εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε. Βέβαια, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο Ερντογάν έχει άσωστο μανίκι για να κερδίσει, έχει ισχυρά χατιά και ακόμη μπορεί να χρησιμοποιήσει, βλέποντας ότι δεν κερδίζει τις εκλογές, να δημιουργήσει μια τεχνική εσωτερική κρίση ή ακόμη με προβοκάτσιες και με χτυπήματα τρομοκρατικά να ενοχοποιήσει το ΠΚΚ, να βγάλει εκτός το ΧΑΝΤΕΠΕ και να κερδίσει τις εκλογές. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και της Τουρκίας και ειδικά στο μυαλό του Ερντογάν, αλλά σε έχουμε υπόψη και αυτό το σενάριο της μη εκλογής του Ερντογάν και της ήττας του Ερντογάν. Κύριε Ιατρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Με την ηγεσία της δικαιοσύνης αλλά και τους προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων συναντήθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία επισήμανε πως η δικαιοσύνη στη χώρα μας αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα. Η κυρία Σακελαροπούλου σημείωσε ότι όλοι συζητούμε για την έγκαιρη και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και η Ελλάδα τρέχει πίσω από αυτές τις μαγικές λέξεις επί δεκαετίες. Οι δικαστές, οι δικηγόροι, οι πάντες και βέβαια η κοινωνία που ταλαιπωρείται εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι μπορούν να γίνουν πολλά για την αντιμετώπιση αυτής της παθογένειας, γιατί η δικαιοσύνη είναι μεν συλλογικό αγαθό, αλλά η λειτουργία της είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί. Συζητούμε για την έγκαιρη και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Και η Ελλάδα τρέχει πίσω από αυτές τις τρεις μαγικές λέξεις επί δεκαετίες. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά επιμένω σε αυτό ότι μπορούν πολλά να γίνουν. Γιατί η δικαιοσύνη μεν είναι ένα συλλογικό αγαθό, αλλά η λειτουργία της είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Βλέπουμε, τα ζήσαμε όλοι, να εισάγονται ρυθμίσεις αλλεπάλληλες για πολλά θέματα, οι οποίες πολλές φορές περιπλέκουν τα πράγματα ή πάντως αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Γίνονται απόπειρες και για το ΜΕΣ, γιατί είναι σημαντικό να γίνουν και το ΜΕΣ. Με μικρορυθμίσεις και μπαλώματα δεν γίνεται κάτι. Οι τομές όμως θέλουν συνενέσεις. Οι τομές θέλουν γενναιότητα και ενδεχομένως υποχωρήσεις αμοιβαίες. Το μόνο που δεν θα συζητήσουμε, μιας και τα λέω δημόσια αυτά τα πρώτα που λέω, είναι θέματα της επικαιρότητας, είναι συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό είναι νομίζω σαφές ότι ξεφεύγει από τα όρια του ρόλου μου. Είναι κάτι, μια θεσμική πρωτοβουλία, μια συνάντηση που ποτέ δεν κάνει κακό. Συνελήφθη ένας από τους 10 πιο καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο, του αρχηγού της σικελικής Κόζα Νόστρα και της Ιταλικής Μαφίας, ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για 30 χρόνια. Ο διαβολικός Ματέο έμαθε να χρησιμοποιεί όπλο στα 14 του και διέπραξε τον πρώτο από τους πολλούς φόνους στα 18 του. Ο αρχηγός της Κόζα Νόστρα και καταζητούμενος εδώ και 30 χρόνια Ματέο Μεσίνα Ντενάρο συνελήφθη στο Παλέρμο ενώ βρισκόταν σε κλινική για εξετάσεις. Ο 60χρονος αρχινωνός, ο οποίος κάποτε είχε καυχηθεί ότι γέμισε μόνος του ένα νεκροταφείο, βγήκε από κλινική με χειροπέδες και φρουρούμενος από ισχυρές δυνάμεις της Ιταλικής Αστυνομίας και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, μπήκε στο ειδικό βαν και μεταφέρθηκε σε μυστική τοποθεσία. Ο Μεσίνα Ντενάρο ήταν ο αρχηγός των αρχηγών της Ιταλικής Μαφίας και βρισκόταν στη λίστα των πιο καταζητούμενων από το 1993, όταν και εξαφανίστηκε χωρίς να μπορεί κάποιος να τον εντοπίσει. Μάλιστα, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ήταν ανάμεσα στους 10 πιο επικίνδυνους καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο.
Είχε καταδικαστεί ερήμην σε ισόβια το 1992 και το 1993 για τους φόνους των εισαγγελέων κατά της μαφίας Τζοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο και τις βομβιστικές επιθέσεις στη Φλωρεντία, τη Ρώμη και το Μιλάνο που είχαν στοιχεί στη ζωή σε 10 ανθρώπους. Ο Ματέο έμαθε να χρησιμοποιεί όπλο στα 14 του και διέπραξε τον πρώτο από τους πολλούς φόνους του στα 18. Ο Ματέο εδραίωσε τη θέση του στην Κόζα Νόστρα λίγο αργότερα όταν σκότωσε το αφεντικό της αντίπαλης οργάνωσης από το Άλκαμο, Βιτσέντζο Βιλάνζο, και στραγγάλισε την 3 μηνών έγκυο φιλενάδα του. Χωρίς ενδιασμούς είχε στραγγαλίσει και ένα 12χρονο παιδί, τον Τζουζέπε Ντι Ματέο, μόνο και μόνο επειδή ο πατέρας του ήταν μεταμελημένος μαφιόζος που συνεργάστηκε με τη δικαιοσύνη. Συνολικά υπολογίζεται ότι ο Ντενάρο, ο οποίος έχει το ψευδώνυμο Διαβολικός, σκότωσε εξ επαφής τουλάχιστον 50 ανθρώπους. Την παρέτησή της στον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς υπέβαλε η Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Κριστίνε Λάμπρεχτ. Τα τελευταία 24 ώρα ήταν έντονη φημολογία για την παρέτησή της, καθώς είχε δεχθεί έντονη κριτική για βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανέβασε στα social media την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Στο μήνυμά της, η Λάμπρεχτ είχε κάνει αναφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας υπό τον ήχο πυροτεχνημάτων στο φόντο. Οι αντιπολιτευόμενοι χριστιανοδημοκράτες έκαναν λόγο για πολιτική κόφωση και ζήτησαν την παρέτησή της, ωστόσο ο Όλαφ Σόλτς είχε επισημάνει ότι την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό της. Έπειτα από μία σειρά ουκολίγων λαθών, αλλά και τις ασφιχτικές πιέσεις από βουλευτές του κόμματός της, η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας Κριστίν Λάμπρεχτ υπέβαλε την παρέτησή της στο καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Η 57χρονη, σοσιαλδημοκράτησα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild, αποφάσισε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση του Βερολίνου παρά το γεγονός ότι είχε την αμέριστη συμπαράταξη του Σόλτς. Η Κριστίν Λάμπρεχτ βρέθηκε τους τελευταίους μήνες στο μάτι του κυκλώνα, καθώς οι απανοτές γκάφες της έφεραν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση του Βερολίνου και ντροπιάζουν τη χώρα, όπως σχολιάζει ο γερμανικός τύπος. Η τελευταία γκάφα της ήταν το ατυχές πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της, όπου αναφερόταν στην Ουκρανία, αλλά και το ταξίδι της στα μέσα Απριλίου με ελικόπτερο του γερμανικού στρατού, στο οποίο επέβαινε και ο μοναχογιός της. Όλα αυτά έδωσαν γερή πάσα στους επικριτές της ότι πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από την κυβέρνηση του Βερολίνου. Το ταξίδι της με το ελικόπτερο του γερμανικού στρατού, όπου επέβαινε και ο γιος της Αλεξάντερ, για να πάνε διακοπές, επιβάρυνε τους Γερμανούς φορολογούμενους, αναφέρει χαρακτηριστικά εφημερίδα. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της χώρας, Όλαφ Σόλτς, προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, καθώς πολλοί υπουργοί από τον τρικομματικό συνασπισμό ζητούσαν την άμεση απομάκρυνσή της από το νευραλγικό Υπουργείο. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Υπουργού, η οποία έκανε δηλώσεις για την Ουκρανία ενώ πίσω της έπεφταν πυροτεχνήματα. Η Λάμπρεχτ εμφανίστηκε στην καρδιά του Βερολίνου στον εορτασμό του νέου έτους με το βίντεο να φαίνεται πως έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο. Ένας πόλεμος μένεται στη μέση της Ευρώπης. Μπόρεσα να αντλήσω πολλές ιδιαίτερες εντυπώσεις από αυτό, λέει για τη ρωσική εισβολή, ενώ σημειώνει πως σε πολλές συναντήσεις με ενδιαφέροντες και υπέροχους ανθρώπους. Γι' αυτό λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, τόνισε, ενώ πίσω της ακούω τα πυροτεχνήματα. Οι συμπολίτες της είδαν με μισό μάτι τη δήλωσή της, αλλά και το πώς στήθηκε το όλο σκηνικό, το οποίο παραπέμπτει στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, όπου πέφτουν συνεχώς ρουκέτες. Εθνικό πένθος κηρύχθηκε στο Νεπάλ μετά την πολύ νεκρή αεροπορική τραγωδία με τουλάχιστον 68 από τους 72 επιβαίνοντες να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι είναι νεκροί. Βίντεο που σοκάρει κάνει το γύρο του διαδικτύου από τη μοιραία πτήση του αεροπλάνου της Yeti Airlines στην Ποχάρα του Νεπάλ. Το βίντεο έχει καταγραφεί μέσα στο αεροπλάνο από έναν επιβάτη λίγο πριν την πτώση με τις εικόνες να συγκλονίζουν. Αξιωματούχοι του αεροδρομίου της Κατμαντού δήλωσαν ότι ανασύρθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους ATR-72 της εταιρείας Yeti Airlines, το οποίο συνετρίβει σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Ποχάρα, τον προορισμό της πτήσης του από την πρωτεύουσα του Νεπάλ. Στη χώρα κηρύχθηκε εθνικό πένθος για την πιο πολύ νεκρή αεροπορική καταστροφή που γνώρισε εδώ και τρεις δεκαετίες, με 72 επιβαίνοντες και τουλάχιστον 68 να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι είναι νεκροί, ενώ οι έρευνες στο κουφάρι του αεροσκάφου συνεχίζονται. Πρόκειται για το στοίχημα με το δεύτερο βαρύτερο απολογισμό στην ιστορία της χώρας, μετά από εκείνο που έγινε το Σεπτέμβριο του 1992, όταν και οι 167 επιβαίνοντες του Airbus Α300 της Pakistan International Airlines έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει καθώς προσέγγιζε στο αεροδρόμιο της Κατμαντού. Το αεροσκάφος συνετρίβει παρότι ο καιρός ήταν καλός. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ζητούμενο της συνέχισης της επιχείρησης είναι να ανασυρθούν τα πτώματα 5 θυμάτων καθώς και να ταυτοποιηθούν οι νεκροί ώστε να παραδοθούν στις οικογένειές τους. Τώρα κατέγραψε σε ένα συγκλονιστικό βίντεο, κάνοντας live μετάδοση λεπτό προς λεπτό την πτώση του αεροσκάφους. Οι αρχές δημιούργησαν επιτροπή η οποία θα ερευνήσει το αεροπορικό δυστύχημα και θα προτείνει μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης ανάλογων τραγωδιών.
αγωγή κατά των τεχνολογικών κολοσσών που βρίσκονται πίσω από δημοφιλείς πλατφόρμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok και το Facebook, κατέθεσαν τα δημόσια σχολεία στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι ευθύνες των εταιριών αυτών για την κρίση ψυχικής υγείας των νέων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.